Σε ενεργειακό συναγερμό μπαίνει η Ευρώπη μετά το κλείσιμο της Τρόφιγγας από την Gazprom στον κεντρικό αγωγό Nord Stream από σήμερα και για τουλάχιστον 10 ημέρες επισήμως για εργασίες συντήρησης. Δεν διαφαίνεται κάποιος κίνδυνος άμεσα την περίοδο αυτή που διανύουμε, όπως επίσης, καθώς γνωρίζετε, με την επεξεργασία όλων των σενάριων που κατά καιρούς γίνεται από τις αρμόδιες αρχές, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι η χώρα μας δεν θα αντιμετωπίσει κινδύνους ό,τι αφορά την εφοδιαστική της αλυσίδα στο φυσικό αέριο. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμη και με το ενδεχόμενο του δελτίου στο φυσικό αέριο, αν κλείσει οριστικά η Στρόφιγγα, ενώ διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν πως η ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να περάσει σε ύφεση, ο πληθωρισμός να εκτιναχθεί περαιτέρω και η τιμή του φυσικού αερίου να σκαρφαλώσει έως και τα 250 ευρώ η μεγαβατόρα. What will affect our scenarios? Is mostly the risks of shortages in gas supply, more than prices. Stagflation winds are blowing everywhere, particularly in Europe, which is a large net energy importer. Η Ελλάδα είναι λιγότερο ευάλωτη από το Βορρά, αναφέρουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Είναι ασύμμετρες οι επιπτώσεις που θα έχει η διακοπή. Εμάς θα μας έρθει κυρίως το αντιμάμαλο των μεγάλων αυξήσεων στο φυσικό αέριο και της μείωσης του ΑΕΠ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη που πρέπει να διαχειριστούμε. Εμείς δεν θα μπούμε σε ύφεση. Στο εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δύο έξονες. Το πρώτο είναι η διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού που σας είπα και το δεύτερο είναι να εξασφαλίσουμε προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Εκτός από τη Γερμανία, από τη διακοπή της ροής στο Nord Stream, επηρεάζονται έμεσα και άλλες χώρες, όπως η Αυστρία που ανακοίνωσε μείωση 70% της ροής και η Ιταλία που είδε σήμερα ψαλίδι 33% στις προμήθειες. Το κλείσιμο των ροών φυσικού αερίου από το Nord Stream 1 επηρεάζει εκτός από τη Γερμανία άμεσα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και κυρίως την Ιταλία και την Αυστρία. Φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα χτυπάνε τιμές ρεκόρ, ενισχύοντας τον εφιάλτη της ακρίβειας. Το αέριο κινείται στα 170 ευρώ η μεγαβατόρα και το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο θα κοστίζει 369 ευρώ. Έτσι, η μέση τιμή Ιουλίου διαμορφώνεται στα 414 ευρώ από 250 τον Ιούνιο και 224 τον Μάιο. Χαραμάδα ελπίδας διαφαίνεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς η καναδική κυβέρνηση αποφάσισε να παρακάμψει τις κυρώσεις και να επιστρέψει στην Γερμανία την τουρμπίνα του αγωγού Nord Stream της Gazprom που είχε σταλεί για επισκευή.